Θα συνομιλήσω τώρα με έναν κύριο και θα συνομιλήσω μαζί του για να ενημερωθείτε. Αυτός ο κύριος είναι ο κύριος Γκαντάτσιος Κώστας και είναι ο γραμματέας του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Θα τον καλημερίσω λοιπόν. Κύριε Γκαντάτσιο, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Έτσι, και έτσι πρέπει να είναι. Για όλους η κάθε μέρα είναι ένας αγώνας. Για εσάς ένα παραπάνω. Έχετε εκδώσει ως Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας η Ελπίδα, ένα δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει, και θα πω τις πρώτες μόνο λέξεις και τα άλλα θα τα αφήσω σε εσάς. Με ιδιαίτερη λύπη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε σήμερα, 24 του μήνα στείλατε αυτό το δελτίο, ότι το πολυδιαφημισμένο γραφείο του τομέα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών που συστήθηκε και λειτουργεί στο Αρκαλοχώρι για τη σύσταση φακέλων των σεισμόπληκτων φαίνεται να υπολειτουργεί από τα πρώτα του βήματα. Λέτε το παρακάτω, γιατί υπάρχει μια αναταραχή. Ακριβώς, υπάρχει μια αναταραχή και υπάρχει και ανησυχία. Κοιτάξτε, υπάρχει παράλληλα με αυτό ένα χάσμα μέγα μεταξύ υποσχέσεων, ανακοινώσεων και πράξεων της πολιτείας. Εδώ εμείς δεν ζούμε πια σε μια αμενεξεδένια πολιτεία, ούτε είναι ουράνια ούτε ιδανική. Ούτε θέλουμε βέβαια να πιστεύουμε ότι και οι υπουργοί που κατεβαίνουν και μας επισκέπτονται και μας χτυπούν την πλάτη ζουν στον ιδανικό κόσμο ενός μαυρογιαλούρου, έτσι που θα πάει στην ωραία πλατανία που περίμενε να δει ένα γεφύρι έτοιμο. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Και ξεκινώ. Όσον αφορά το πολυδιαφημιζόμενο γραφείο του ΤΑΕΦΚ, είναι υποστελεχωμένο. Ξεκίνησε με 60-70 άτομα, λειτουργούν, τώρα εργάζονται 25, με ένα τεράστιο όγκο δουλειάς που έχουν οι άνθρωποι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν σε αυτό που τους περιμένει. Όγκος δουλειάς που εννοείται ότι είναι και ο μεγάλος αριθμός αυτοψιών που θα πρέπει να γίνει και παράλληλα οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και η κατάθεση των φακέλων από την άλλη. Εκκρεμούν περίπου 1.200 αυτοψίες. Δηλαδή, στην ουσία οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτό που τους έχει ανατεθεί έστω σε εισαγωγικά. Και έχουν απέναντί τους πολίτες ταλαιπωρημένους, πολίτες αγανακτισμένους. Δηλαδή πρέπει να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να τα φέρουν εις πέρα. 60 μηχανικοί και τελικά έμειναν 25 μόνο. 25, ναι. Ενώ σε ανάλογη περίπτωση στην Αθήνα, όπως θα δείτε στο δελτίο τύπου, δεν λέμε για τον κόσμο, έτσι με τα ίδια κτίρια, με τις ίδιες ζημίες και με περισσότερο αριθμό εδώ, ήταν 300 μηχανικοί. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση. Μόλις 99. Σημαίνει καθυστέρηση. Πάμε όμως στα επιμέρους προβλήματα, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα που θέλουμε να αναδείξουμε. Σε ίδιες περιπτώσεις, ας πούμε, η πολιτεία πλέον έχει τα εργαλεία λόγω του COVID. Όμως απορούμε γιατί αυτές οι αγγελώσεις εδώ στο Αρκαλοχώρι και στο Δήμο Μινέωα Πεδιάδος. Βλέπετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα τον κύριο Δήμαρχο στη συνέλευση, στο ραδιόφωνο. Είπε ότι ο Δήμος ουσιαστικά ασφυκτιά, αδυνατή. Πήρε μια χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, τα οποία διέθεσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για σύντηση και για εργασίες που χρειαζόταν να γίνουν. Όμως αυτά είναι ψίχουλα για ένα Δήμο. Να σας πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη, ότι τα προβλήματα. Και όταν έχει αυτό το μέγεθος των καταστροφών, έτσι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπάζα στους δρόμους. Τρεις μήνες μετά. Δηλαδή 25 του Δεκέμβρη θα είναι τρεις μήνες περίπου και θα υπάρχουν μπάζα. Θα υπάρχουν κτίρια υποκατεδάφιση, τα οποία ακόμα θα στέκουν. Επικίνδυνα και τιμόρροπα μπαλκόνια που πέφτουν πάνω από τα κεφάλια μας. Τι να το κάνουμε αν γεμίσει η πόλη με λαμπάκια και δέντρα? Τι να το κάνουμε αυτό? Η αγορά δουλεύει ένα 20% και τα καταστήματα που λειτουργούν εκεί, ο τζίρος τους είναι μειωμένος από 50% έως 70%. Κοιτάξτε, στο Αρκαλοχώρι κανείς δεν θα μείνει από συναισθηματικούς λόγους. Εξαγγέλθηκε την επόμενη μέρα από τον κύριο Πρωθυπουργό και πήραν μια ανάσα οι άνθρωποι ότι θα τα φτιάξουμε όλα, θα στηρίξουμε, θα βοηθήσουμε, όλα θα γίνουν καλύτερα. Ωραία. Κι όμως σας πληροφορώ ότι ολόκληρος Οκτώβριος, ο μισός Νοέμβριος, και ο Νοέμβριος, έτσι ολόκληρος, τελείως και ο Νοέμβριος, μην λέω ο μισός,
φτάσαμε και τις μέρες. Και οι λίγες μέρες του Σεπτεμβρίου υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι. Πού θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πρέπει συγγνώμη. Έχουν παιδιά που πρέπει να πάνε σε σχολεία. Ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί. Θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της συνεργασίας για να μπορούν να πάρουν χρήματα. Δεν έγινε αυτό? Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό. Εξαγγέλθηκε. Σας είπα ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ υποσχέσεων, ανακοινώσεων και πράξεων. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας στεναχωρεί. Δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε η Μυτιλίνη ούτε το Δαμάσι της Κρήτης. Στη Μυτιλίνη, κοντρά θα σας τα πω, είναι 300 κόκκινα κτίρια. Μέχρι στιγμής, από το σεισμό του 17, έτσι, έχουν γίνει μόνο από τα 300 κόκκινα κτίρια, σχεδόν έχουν τελειώσει τα 70. Τα 30 είναι ημιτελή και τα 200 δεν έχει γίνει τίποτα. Τα 30 που έγιναν και είναι ημιτελή, τα κίτρινα δηλαδή κτίρια, το 50% το βάλαν οι άνθρωποι από την τσέπη τους. Θα γίνουν τα ίδια και εδώ. Αυτό φοβόμαστε. Και γι' αυτό φωνάζουμε. Υπάρχουν πολλά πολλά πρακτικά θέματα. Ανακοινώθηκε επιδότηση νοικίου. Δεν δόθηκε. Και σας πληροφορώ ότι φοβόμαστε μην έχουμε υπουργούς που νομίζουν ότι όλα είναι ιδανικά, ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και σας το λέμε με πλήρη ειλικρίνεια. Υπάρχει μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει να περνάει χειμώνες υπό αντίξωες συνθήκες. Και δεν θα είναι ένας ο χειμώνας. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Εύχομαι να μην είναι μόνο αυτός ο χειμώνας. Και την ώρα που μιλάτε εσείς, στέλνουν άνθρωποι της περιοχής μηνύματα επίσης. Καλημέρα, κανένας μόνος, μας έλεγαν στην αρχή. Εάν ακριβώς ήταν, προσέξτε τώρα, εδώ στο δίκιο πάνω και πίκρα και λες και παραπάνω κουβέντες. Εάν ήταν καμιά υπερδομή που έχει λεφτά για μοίρασμα, θα είχαν όλα ετοιμαστεί στην ώρα τους. Δυστυχώς μόνο φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Η αρρωγή έκλεισε. Λίγο πολύ είπαν πως οι περισσότερες περιπτώσεις χρημάτων που αποδόθηκαν ήταν μαϊμού περιπτώσεις. Άντε τώρα τρέχα γύρευε και όπως ακούμε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έρχονται δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι άνθρωποι να συμπληρώσουν αυτά τα οποία λέτε ότι δυστυχώς θα είναι πολύ κακός ο χειμώνας. Και σας λέω να είναι μόνο ένας χειμώνας. Εύχομαι να είναι μόνο ένας χειμώνας. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να απογοητεύσω αυτούς που μας ακούν. Είναι δυνατόν να κάνουμε Χριστούγεννα με μπάζα? Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι Δήμοι επιχορηγήθηκαν με μεγάλα ποσά για την απομάκρυση και την αναπόθεση των μπαζών. Στη Μυτιλίνη για 300 σπίτια πήραν 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τι πήραμε? Τι πήρε ο Δήμος μας? Δηλαδή πρέπει να χτυπάμε συνέχεια πόρτες, να φωνάζουμε, πρέπει να κατέβει ο κόσμος ας πούμε και να διαμαρτυρηθεί με άλλες μορφές διαμαρτυρίας? Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Και ένα και ένα κάνουν δύο. Πρέπει να καταλάβουν ότι όπως λόγω COVID δόθηκαν διάφορες απαλλαγές, τα εργαλεία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν. Να δοθούν ό,τι δόθηκαν στο COVID. Δηλαδή πώς απαγορεύεις έναν να δουλέψει λόγω COVID και έναν που έχει πάθει από ένα σεισμό αυτή τη ζημιά τον αφήνει στο έλεος του Θεού? Κυρία Βλυγκεράκη, εδώ πρόκειται σαν να έγινε σαν να κλώτησε κάποιο τεράστιο πόδι το ορκαλοχώρι και το άφησαν στην τύχη του. Έτσι είναι. Δεν φτάνουν τα παχιά λόγια. Αυτά σε λίγο να δείτε ότι θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε αυτούς που τα λένε και τα χρησιμοποιούν. Δεν είναι καιρός για λόγια. Είναι καιρός για πράξεις. Πρέπει να φύγουν οι αγγελώσεις της γραφειοκρατίας, να δοθεί άμεση χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε λόγια. Αυτό που θα κρατήσει στα πόδια το όρθιο την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και το Αρκαλοχώρι που πλήγθηκε περισσότερο, δεν είναι η χρηματοδότηση, τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κραυγή αγωνίας, ότι ελάτε να πάμε στις πράξεις, τίποτα περισσότερο. Καταγράφετε μια πραγματικότητα, υπερβολικός δεν είσαστε, γιατί όλα αυτά καταγράφονται από το ρεπορτάζ. Η αρρωγή και με τον τρόπο που σταμάτησε, εν ευθέτω χρόνο μπορεί να ξανανοίξει η πλατφόρμα, αφού ωστόσο έχουν γίνει όλα εκείνα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Φυσικοί φάκελοι που έλεγαν ότι θα
μπορούν να κατατίθενται στο συγκεκριμένο γραφείο, αλλά δυστυχώς μια γραφειοκρατία τεράστια με τους φυσικούς φακέλους και χωρίς να πάρετε κάποια προκαταβολή μέσω αυτής της διαδικασίας για να μπορείτε να ξεκινήσετε να επιδιορθώνετε, αν θέλετε, ζημιές, μπάζα στους δρόμους, κλειστοί δρόμοι. Νομίζω τώρα, τι να σας πω κύριε Γραμματέα, δηλαδή όταν λέτε επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει, δεν έχουν ενταχθεί στη συνεργασία, είναι δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι απλήρωτοι, οι εργαζόμενοι που αυτή την ώρα περιμένουν. Δεν τα λέγατε εσείς, τα λέγει ο Δήμαρχος, σύντηση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη Δημοτική Αρχή, για να το υπενθυμίσω, και μπαίνει χορηγός από την 1η του Δεκέμβρη. Όταν... Ακριβώς. Δηλαδή, όταν 90 είναι ακόμα στα ξενοδοχεία, 14 στο κλειστό, στο Αρκαλοχώρι, 20 με 25 ακόμα στις σκηνές, με ένα μικρό επίδομα πάνε και έρχονται. Δηλαδή, τώρα τι να πω, ότι λέτε ψέματα. Και κάτι άλλο. Ψέματα δεν λέμε, σίγουρα δεν λέμε ψέματα. Είναι μια κοινωνία που μας τα μεταφέρει, που τα ζούμε, γιατί και εμείς είμαστε σεισμόπληκτοι. Έτσι, και να ανοίξει, ας πούμε και το άλλο, ανοίγει η αποζημίωση. Ξέρετε με τι τιμές θα αποζημιωθούν και θα ανακατασκευαστούν τα σπίτια, όσα θα ανακατασκευαστούν. Εσείς το ξέρετε? Με τιμές του 2011, δυστυχώς. Δεν είχε ούτε καν αυτό προβλεφτεί. Ούτε αυτό, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τι σημαίνει, για πείτε στον κόσμο που δεν ξέρει, ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με τιμές του 2011. Όχι, θα πληρωθούν... όπως ήταν τα υλικά τότε, όπως ήταν οι εργασίες τότε, με λιγότερο ΦΠΑ, με τα ένσημα τώρα αυτά, όλα έχουν πάρει πάνω. Τα σίδερα, τα πλαστικά, τα μέταλλα, τα τσιμέντα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι. Κατανοητό. Επειδή έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις και είναι και εκείνοι οι οποίοι ρωτάνε, όλες αυτές οι υποσχέσεις, εσείς μπορεί να μιλήσατε στην αρχή για χάσμα μεταξύ υποσχέσεων, ανακοινώσεων και πράξεων, αλλά ξέρετε, τρέχουν από την άλλη τα έξοδα, τρέχουν τα χρέη, τρέχουν οι υποχρεώσεις προς την πολιτεία. Έχει γίνει κάτι με τον ΕΜΦΙΑ, με τα δημοτικά τέλη, έχει γίνει κάτι τέλος πάντων με τις υποχρεώσεις σας ως επιχειρηματίες και ως ιδιοκτήτες, δημότες, έτσι ώστε να παγώσουν κάποια πράγματα? Όχι, τίποτα από αυτά. Ακόμα έρχονται λογαριασμοί ΔΕΗ στα σπίτια μας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Οι πρακτικές εταιρείες άρχισαν ήδη και ενοχλούν για δάνεια, στεγαστικά για σπίτια που πλέον οι άνθρωποι δεν μένουν εκεί, έτσι. Και δεν έχει γίνει ούτε καν αυτή η ενόχληση προς τις τράπεζες να υπάρχει έστω μία παράταση ενοχλήσεων. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για παράταση των δανείων και εξόφληση και όλα αυτά. Να πούνε, παιδιά, εκείνη σεισμόπληκτη, και τουλάχιστον δώστε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Ούτε αυτό. Είναι πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα που ας πούμε θα μπορούσε να δοθεί η οικοσκευή, μια άμεση καταβολή οικοσκευής. Ξέρετε, έχουν φύγει από τα σπίτια τους κάποιοι, αρκετοί, και επειδή δεν ήταν η δουλειά τους κάπου στο Αρκαλοχώρι, πήγαν και νίκιασαν σπίτια. Δεν πήραν ούτε καν μια αποζημίωση οικοσκευής που θα μπορούσε να δοθεί πρακτικά 2.000 ευρώ, όπως ήταν η τιμή, αλλά άμεσα. Άμεσα. Όχι να πάει κατόπιν διαδικασιών και τέτοια. Όπως έχει δοθεί σε ανάλογες άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα. Είναι πολλά, πάρα πολλά θέματα τα οποία αν ξεκινήσουμε να τα λέμε, θα θέλουμε ώρες ολόκληρες να ασχολούμαστε μόνο με την περίπτωση αυτή, τι δεν έχει γίνει και τι έχει εξαγγελθεί. Ξέρετε, έχετε πει πολλά πράγματα. Αλήθεια σας το λέω μέχρι στιγμής. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Μακάρι να σας ακούσουν εκεί πάνω, στην πολιτεία. Αυτός είναι και ο στόχος. Μέσα από την φωνή σας που καταγράφεται δημόσια από τη συχνότητα του 984, να σας ακούσουν και να προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας με την αξιοπρέπεια που σας αρμόζει, την περηφάνεια που σας αρμόζει, αυτή που διαθέτατε και διαθέτετε και θα συνεχίζετε να διαθέτετε, να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν, κύριε Κατέτσιο. Καλημέρα σας από τον 984. Γεια σας.